Διεθνής κατακραυγή για τους θανάτους τουλάχιστον 7 εργαζομένων της Αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα ύστερα από Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας. Η Προεδρία των ΗΠΑ δήλωσε συντετριμένη και βαθιά ανάστατη για το πλήγμα και κάλεσε το Ισραήλ να διενεργήσει έρευνα για το συμβάν άμεσα. Πρόκειται για τραγωδία που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Είναι εντελώς απαράδεκτο, ανέφερε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, αφού προηγουμένως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος Αυστραλής εργαζόμενης στη μη κυβερνητική οργάνωση που μοίραζε τρόφιμα στους αμάχους του Παλαιστινιακού θύλακα. Ράγισε η καρδιά μου, έγραψε στην πλατφόρμα X ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης και σεφ, Χωσέ Αντρές, ο οποίος στη συνέχεια επιβεβαίωσε τους θανάτους των 5 ανθρώπων από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Η Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα συμμετέχει στην αποστολή με τα πλοία που ξεκίνησαν από την Κύπρο. Μετέφεραν τόνους τροφίμων με σκοπό να φτιάξουν περίπου 1.000.000 γεύματα και να διανεμηθούν στους αμάχους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης που διεξάγεται μέσω της θαλάσσιας οδού. Τα πλοία μεταφέρουν κυρίως ζυμαρικά, ρύζι, αλεύρι, κονσέρβες λαχανικών και ειδικά μηχανήματα εκφόρτωσης.